Με κινητοποιήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για την ΠΟΕ ΟΤΑ, η οποία προχώρησε σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι την λήξη της πρωινής βάρδιας, με την Ομοσπονδία να ζητά μεταξύ άλλων επαναφορά της διάταξης που αφορά στις μετατάξεις χωρίς την ύπαρξη καίνης οργανικής θέσης, νομοθετική ρύθμιση για την μη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και επέκτασή τους σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων. Υπό ΕΟΤΑ όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογής των αντιλαϊκών πολιτικών μέσω των μνημονίων έχει μια πορεία συνέπειας ενάντια στις πολιτικές αυτές, με παρεμβατικό ρόλο πολλές φορές έχοντας ως μοναδικό στόχο την διαφύλαξη των συμφερόντων των εργαζομένων αλλά και την επίλυση των θεσμικών προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεσμικό ρόλο που τις αναθέτουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και που σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματευόμαστε. Υπήρχαν υπηρεσίες οι οποίες δεν στασίασαν στο συγκεκριμένο κάλεσμα της ΑΔΔ και της ΠΟΕΟΤΑ. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι τα ΚΕΠ ήταν καθόλου κλειστά κατά τη στάση της εργασίας. Ευελπιστούμε ότι στην επόμενη 48 κινητοποίηση που ετοιμάζει σε συνεργασία με την ΑΔΔ και ΠΟΕΟΤΑ θα έχουμε ευρύτερη συμμετοχή των συναδέλφων. Την στιγμή που η μάχη για την ανατροπή της αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης συνεχίζεται και κλιμακώνεται στην κατεύθυνση της οργανωμένης μαζικής παρέμβασης με άλλους κλάδους εργαζομένων, προβλήματα καθημερινότητας που είναι όμως ζωτικής σημασίας για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, στην τοπική αυτοδιοίκηση όχι μόνο δεν επιλύονται παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις, αλλά παρατηρούμε μια παρελκυστική τακτική που καταλήγει στην θεσμική υποβάθμιση της ΠΟΕ ΟΤΑ, που φυσικά δεν είναι δυνατό να αποδεχτούμε. Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους στασιάσαμε σήμερα. Είναι ότι πρώτον καταργούν τις μετατάξεις χωρίς την ύπαρξη καινής οργανικής θέσης. Ουσιαστικά διαχωρίζουν και πάλι τους υπαλλήλους, τους συναδέλφους μεταξύ τους, γιατί αορίστου μπορούν να το κάνουν αυτό, ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Θα πρέπει να υπάρχει καινή οργανική θέση. Είναι κάτι πολύ... μια στάση που αφορά κλαδικά τους υπαλλήλους μας, τους συναδέλφους. Το δεύτερο είναι ότι μας περικόπτονται αποδοχές όταν υπάρχουν θεσμοθετημένες άδειες και αναρωτικές. Υπάρχει μεγάλη περικοπή μισθού. Το δεύτερο είναι ότι δεν συνυπολογίζεται σαν προσωπική διαφορά στους συναδέλφους μας οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επανήλθαν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι μεγάλη ανισότητα όσον αφορά τα μισθολογικά τους δικαιώματα. Στο επόμενο διάστημα είπατε ότι θα υπάρχουν και κάποιες 48 ώρες απεργίες. Θα κάνουμε κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω αν είναι στην απεργία. Δεν ξέρω ποιες μορφές κινητοποιήσεων θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Σήμερα συνεδριάζει και αύριο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίασης. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι είναι διαθέσιμοι να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες για τα δικαιώματα τους? Δείτε, είναι το τελευταίο μας όπλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε όλο στην τύχη του. Μυρολατρικά δεν μπορούμε να βλέπουμε πράγματα τα οποία μας κατεδαφίζουν την παρούσα και μέλουσα εργασιακό μας βίο. Δεν γίνεται αυτό. Όπως διαμηνύουν, αυτή θα είναι μόνο η προειδοποίηση μια σειράς πολύμορφων παρεμβάσεων μέχρι την τελική οριστική και με χρονοδιάγραμμα δέσμευση επίλυσής τους.